Crash Bandicoot εδώ και παίζω το Cake. Είχα καιρό να βγάλω βίντεο, 4 χρόνια περίπου. Ξέρετε γιατί σας μισώ και θέλω όλους σας να πεθάνετε. Αύριο όμως. Θέλω πρώτα να δείτε το βίντεο τουλάχιστον 3 φορές και μετά να πεθάνετε. Γιατί δεν με αναμείνεις μόνο το views. Όχι εσύ. Έχετε προσέξει πως δεν έχω πεθάνει καμιά φορά τώρα. Συνήθως πεθαίνω σε αυτή την πίστα. Και πέθανα! Α, δεν πέθανα. Δεν πέθανα! Φυσικά, αφού δεν πεθαίνω ποτέ στα playthrough μου. Απλά δείτε το αμνίζια. Δείτε το αμνίζια και δείξτε μου τουλάχιστον μια φορά ένα σημείο στο οποίο πέθανα. Δεν μπορείτε. Γιατί δεν υπάρχει. Έλα, ροφή, τρέλα! Τι έξανα την μου! Παραλίγο, αλλά δεν πεθαίνω ποτέ στα playthrough μου. Όπως προείπα. Α, μια πεταλούδα. Προσπαθεί να με σαμποτάρει. 10-20 ζωές. Είναι πραγματικός αριθμός. Ψαχτείτε λίγο. Και γιατί υπάρχει ένα χρονόμετρο στο κάτω δεξί τμήμα της οθόνης μου. Εξαφανίστηκε. Ναι, προφανώς έπρεπε να ρωτήσω πριν εξαφανιστεί. Bonus! Πρέπει να πάρω αυτό το μήλο όμως, γι' αυτό ανέβα! Ναι! Δεν θα μπορούσα να φύγω χωρίς εκείνο μήλο. Έπρεπε να το πάρω! Και μόλις έχασα 4 μήλα, 3. Άμα είσαι μαλάκας. Μόνο 2. Εντάξει, δεν έχασα και τίποτα το ιδιαίτερο. Ίσως μπορώ να το πάρω να πηδήξω πάνω από εδώ. Όχι. Βασικά άστο, δεν χαράμα το χρόνο μου εδώ πέρα. Πάμε! Go go Power Rangers, down 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 down. Go go Power Rangers. Τι; Είμαι Power Ranger. Και αυτός πειράγχα. Δεν με έχει σκοτώσει. Σοβαρά ποτέ δεν με έχει σκοτώσει πειράγχα. Υποπόταμοι. Γκρι χοντρά υπούλα πλάσματα, μην τα πιστεύεστε. Τα κόλπα σας δεν πιάνουν σε μένα, γκρι ηλίθια πλάσματα. Υποπόταμοι είναι απλά ελέφαντες χωρίς προβοσκίδα. Πρέπει να έχεις δίπλωμα για να οδηγείς αυτό. Είδατε, ακριβώς ανάμεσα. Αν δεν είχα δίπλωμα δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Αν δεν είχα δίπλωμα δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Αλλά έχω. Το πήρα από τη σχολή κομμωτικής. Όχι, δεν καταλάβατε. Κυριολεκτικά το πήρα, το έκλεψα. Ήταν πάνω σε ένα γραφείο. Εκεί πέρα με στη σχολή. Άρα μου άνοιγε, δικαιωματικά. Πώς με βάρεσε! Πώς! Τι, κατάπιε τη σβούρα μου! Δεν τους πάσα τα δόντια! Τουλάχιστον δεν έχασα ζωή. Α, ναι, έκανα Twitter! Δεν είμαι ακόμα ακριβώς σίγουρος για το πώς λειτουργεί ή για το ποιο λόγο το χρειάζεσαι. Αλλά κάποιοι το ζήτησαν πολλές φορές, οπότε έκανα. Έκανες Twitter! Πού μπορώ να το βρω! Πρέπει να σε κάνω follow! Θα το βρεις στο description, αν θυμηθώ να το βάλω. Αλλά εφόσον ξέρω τον εαυτό μου και ξέρω ότι δεν θα το θυμηθώ, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το βρείτε. Κανείς δεν το βρει. Κανείς ποτέ δεν το βρει. Ποτέ! Έτσι και εδώ ένα παραπάνω follower στο Twitter μετά από αυτό το βίντεο. Θα κλείσω το κανάλι μου, θα σβήσω όλα μου τα βίντεο, θα αποκλείσω όλους που μου έχουν κάνει subscribe και μετά θα αυτοκτονήσω. Θα κρεμαστώ από το μπαλκόνι μου. Μια ζώνη. Οκ. Έτσι και εδώ ένα παραπάνω! Εντάξει, ήρεμα. Σε αυτή την πίστα, ποια πίστα είναι, τέταρτη. Δεν έχω χάσει ζωή ακόμα, το έχετε προσέξει. Όχι ότι θα χάσω ποτέ. Και τώρα θα χάσω μια ζωή. Όχι. Πώς και έτσι. 22 ζωές. Και τώρα θα χάσω ζωή. Σοβαρά. Από ό,τι φαίνεται δεν θα πεθάνω ποτέ σε αυτό το playthrough. Μπομ. Είδα το Avengers χθες, την ταινία. Είναι ωραία. Και τώρα θα χάσω ζωή. Σοβαρά τώρα, κάτι έπαθε το παιχνίδι. Εγώ να μη σοφάσω το παιχνίδι. Checkpoint. Α, ναι, όσον αφορά τα μηνύματα που παίρνω για το League of Legends, που κυρίως είναι μηνύματα τύπου «A cake, κάνε με alt!» ή «A cake, ένα Βιέννα, να δούμε ποιος είναι καλύτερος!» ή «A cake, έχω 1000 wins, κάνε με alt και δεν χάσει ποτέ!» δεν με νοιάζει πόσα wins έχετε ή πόσο ψηλό είναι το rating σας στο ladder κτλ. Ούτως ή άλλως νομίζω έχω ήδη 300 και δεν μπορώ να κάνω alt.
Μην το πάρετε αυτό με την κακία έννοια. Απλά το θεωρώ μαλακία να κάνω ad κάποιον μόνο επειδή παίζει καλά. Ούλτρα μαλακία. Μεγαλύτερη μαλακία που σκέφτηκα σήμερα και μόλις έχασα μια ζωή. Μεγαλύτερη μαλακία που έκανα σήμερα και μόλις έκανε τη δεύτερη μεγαλύτερη μαλακία. Έδιωξα πόσα μήλα επειδή είχα νεύρα και πατούσα τετράγωνο σαν να μην υπάρχει αύριο. Έτσι και με σκοτώσει. Πουστόπουλο, πρόσεχε, πρόσεχε, πουστόπουλο, σου έρει γαμί σου! Μια ζωή χάσαμε. Και ίσως τελειώσει αυτό το playthrough εδώ πέρα, παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι πως δεν ήξερα ότι το Crash είναι μαλακία. Σοβαρά όλα αυτά τα χρόνια δεν ξέρω πως μου διέφυγε. Αλλά θα δούμε, ας συνεχίσουμε. Okay. Μπορεί να με πήρες μια φορά, αλλά δεν με ξαναπάρεις. Προσοχή να μην ξαναπετάξω μήλα. Τώρα μην είναι L2, Βασικά η αλήθεια είναι πως την προηγούμενη φορά δεν ήμουν προετοιμασμένος. Αλλά τώρα... βασικά δεν ήξερα ότι το Crash το γουστάρει τόσο πολύ με στον κόλο του. Δεν ήξερα ότι το γουστάρει στα κολλιά του. Δεν ήξερα ότι είναι τέτοιο παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν ωραίο παιχνίδι, αλλά τώρα. Τώρα θα γαμίσω το ντοκιμαντάρι. Εντάξει. Ηρέμησα. Αυτή τη φορά, αν πεθάνω, θα αυτοκτονήσω. Εντάξει. Γενικά είμαι ένα ήρεμο άτομο. Είμαι αρκετά ήρεμο. Στην κανονική ζωή. Απλά τα παιχνίδια με μεταμορφώνουν. Με κάνουν αυτό το βίαιο πλάσμα το οποίο είμαι σήμερα. Και. Φάτον! Πέρασα. Και πήρα και το κρύσταλλο και όλα είναι μια χαρά και δεν ξαναπεθάνουμε στο playthrough και με αγαπάτε έτσι. Αν πεθάνω στη χιαλόνα ο Crash είναι παιδεραστής, οκ. Ίσως δεν είναι, ίσως δεν είναι, σοβαρά. Ξαφνικά αισθάνομαι σαν άλλος άνθρωπος. Είμαι πολύ πιο ήρεμος, πολύ πιο... γαλήνιος. Twitch! Ψόφα! Α ναι, έχω σημειωμένες εδώ πέρα μερικές ερωτήσεις που μου ρωτάτε πολλές φορές τα μηνύματα. Και τι πρόγραμμα χρησιμοποιείς για να κάνεις τα βίντεο σου? Fraps, ένα σχετικά εύκολο πρόγραμμα, το οποίο μπορείτε να το μάθετε να το χειρίζεστε επίσης σχετικά εύκολα, αν δείτε κάποιο οδηγό. Γι' αυτό σταματήστε να ζητάτε εμένα να κάνω! Cake, σταμάτα να βρίζεις τα βίντεο σου. Όχι. Cake, τι κρατάς στο χέρι σου? Μια βαλίστρα. Οκ, χτύπησε τον τοίχο μου και άφησε σημάδι. Ωραία. Cake, γιατί παίζεις όλο αλήθεια παιχνίδια και δεν παίζεις LOL? Μόνο LOL θέλουμε ούτως ή άλλως από το κανάλι σου. Άμα είναι θα κάνω unsubscribe και θα φύγω. Και ούτε θα ξανακάνω like στα βίντεο σου. Κάτω. Ξέρω εγώ. Ποιος σου είπε ότι ανεβάζω μόνο LOL? Το αστείο είναι ότι κάτι παρόμοιο μου είχε πει προχθές κάποιος στο League of Legends. Είχα αφήσει ανοιχτό το League of Legends τέλος πάντων, δεν ήμουν μέσα. Και κάποιος μου στείλε μήνυμα κάποια στιγμή και πάω να δω το μήνυμα και το μήνυμα έλεγε στο chat: Cake, μπες μαζί μου game. Αλλιώς κάνω unsubscribe από το κανάλι σου και κάνω dislike όλα σου τα βίντεο. Απείλησε με κι άλλο, αγριογόρι! Μ' αρέσει! Twitch, πού είσαι? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, πόσο ID έχει αυτή η ομάδα? Πίδα, πίδα, Crash! Είδατε τι πάκουος που είναι? Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι σαν να κρατάω gamepad και να τον ελέγχω. Χι! Τετράγωνο! 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 Χι! 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 Οκ. Και περάσαμε την πίστα χωρίς να χάσουμε μια ζωή. Το είδατε κι εσείς. Σας είπα ότι δεν πεθαίνω ποτέ στα playthrough μου. Και τώρα... Μην μου πεις ότι είναι η πίστα... Δεν θέλω! Αυτή η πίστα ήταν χρόνια ο εφιάλτης μου ως παιδί μαζί με κάποια άλλα πράγματα. Δεν θέλω η πέτρα μαγάκι! Οκ, ας ελπίζουμε πως δεν με πατήσει η πέτρα. 21 ζωής. Ίσως να μην... Ίσως χρειαστούμε κι άλλες. Μη! Μοκρέ μου! Θα απομακρυνθώ λίγο από το μικρόφωνο. Μόνο για αυτό το μικρό τμήμα του βίντεο. Γιατί αλλιώς θα τρέξει αίμα από τα αυτιά σας. Ο κόλος του! Πίδα! Μη το κάνεις! Δεν ξέρεις τι πάρα κάνεις! Είσαι μια πέθρα, δεν έχεις μυαλό! Ποιος μαλάκας τα βάζει αυτά εδώ πέρα? Σοβαρά, ποιος τα βάζει? Οκ. Δύο φορές ακόμα. Νομίζω. Πόσο άσχημα μπορεί να είναι? Και να φανταστείτε μετά είναι πιο δύσκολο. Κλάρω καπνούς! Ποιο...
Μακριά μου! Μακριά μου, κτίνος! Κτινοειδής, κτίνος, μακριά μου! Ποιος μαλάκας, σοβαρά αυτά τώρα, ποιος το βάλε, ποιος μαλάκας! Αλήθεια! Νίκησα! Εκεί πέρα το κρίσταλο. Εγγυημένη νίκη. Οκ, τώρα μπορούμε να ξαναπλησιάσουμε το μικρόφωνο. Γιατί εδώ είναι μόνο ένα bonus. Και εντάξει, εδώ πέθανα μερικές φορές, ειδικά σε αυτό το πρώτο μέρο. Α, δεν πέθανα. Η τύχη είναι με το μέρος μου. Ηλίθιο level με πέτρα. Και ξέχασα δύο μίλια, αλλά δεν με φοβάστε. Οκ. Είμαι ήρεμος. Παιδιά, είναι το crash. Οι developers του παιχνιδιού το έφτιαξαν για να σε τσατίσουν. Πρέπει να μείνουμε ήρεμοι. Το κόλπο είναι να είσαι ήρεμος. Το κόλπο είναι να είσαι ήρεμος και δεν πεθαίνεις ποτέ σε αυτό το παιχνίδι. Α! Και το crash είναι μαλακία, εντάξει. Δεν πρέπει να είσαι ήρεμος, πρέπει να το σπάσεις, να το βγάλεις από τη. Πού. Οκ. Αυτή τη φορά δεν πεθάνω. Σας το αγγίζομαι. Αφού δεν πεθαίνω ποτέ στα playthrough. Αυτό είναι bonus, δεν μετράει. Και να έχω πεθάνει δεν μετράει. Τα πήραμε όλα, ξεχάσαμε δύο, αλλά δεν τα πάρουμε γιατί είναι αυτά τα μήλα. Αυτά τα μήλα δεν χρειάζεται να πάρεις για να τερματίσεις το game. Ξέχασα να το πω. Έχουν AIDS. Να, το είπα. Γι' αυτό δεν τα πήρα. Πρέπει να είμαι επιφυλακτικός. Έλεγα να μην το πω έτσι δημόσια, ξέρω εγώ, στο βίντεο, αλλά εντάξει. Έπρεπε να το πω. Και αυτά τα κουτιά από κάτω μου και αυτά έχουν AIDS, γι' αυτό δεν τα παίρνω. Και έξτρα ζωή, έτσι. Και δεν θα φτάσω στο 100 σίγουρα. 96, ναι, 96. Ωραία, πήρα τη ζωή. Τελευταίο checkpoint, τελευταία πέτρα όπως θυμάμαι. Ναι. Ηλίθια, νάρκη, δεν τη ξαναπατάω. Δεν την ξαναπατάω, το πιάσατε γιατί είναι νάρκη. Δεν την ξαναπατάω έτσι, είναι η έκφραση απλά. Άμα σε σκότωναν οι νάρκες θα είχα σπάσει τα πάντα μπροστά μου. Τα πάντα, δεν θα είχα σπίτι. Σοβαρά δεν θα είχα σπίτι. Φύγε! Δεν την παίρνω τη ζωή, γάμα την. Πέρασε το διαγωνισμό με τίποτα! Φεύγω με το έπαθλο! Χορός του θριάμβου! Νίκησα! Περίπου! Πέθανα στο πόνους, αλλά τουλάχιστον δεν πέθανα από την πέτρα. Και τώρα, ο πρώτος αρχηγός, έτσι! Άσπρο! Τι αυτό! Τι σου έφερα! Κρίσταλο! 5 κρίσταλοι! Σβήνουν τα φώτα! Αρχίζει η ταινία! Τι είπα, αυτή η ταινία! Τι βαρέθηκα! Άκουμε Crash, μιλάω σαν κότα και πάνε βρες άλλους 20 κρίσταλους και πάλεψε και τον βομβιστή των Ταλιμπάν, τον Reaper Roo, του οποίου παρεμπιπτόντας το soundtrack χρησιμοποίησα στο βίντεο του Lee Sin. Ναι, σταμάτησα να ρωτάτε. Σοβαρά, όταν ήμουν μικρός άκουγα αυτό να μιλάει σαν κότα. Όταν ήμουν μικρός όλοι μιλούσαν σαν κότες. Και ακόμα μιλάνε. Ακόμα και τα σχόλια ξέρω που διαβάζω στα βίντεο μου. Είναι σαν να διαβάζω. Γι' αυτό δεν απαντάω ποτέ στα σχολεία. Τι ωραίο. Crash, πάρε εσύ! Δεν θα μου χαλάσει τα σχέδια αυτή τη φορά. Γι' αυτό θα σε πολεμήσω με τον ίδιο τρόπο που σε πολέμησα και την προηγούμενη. Υπάρχουν δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση βγάζει βόμβες με τον μπαστούνι του και φοράει ένα καπέλο το οποίο θα το χάσει τώρα. Και τώρα που είναι η δεύτερη φάση, χέζει βόμβες. Χειρολεκτικά χέζει βόμβες μπροστά σου. Και στην αρχή σκέφτηκα, εντάξει, τις γεννάει. Αλλά δεν είναι θηλυκό. Χέζει βόμβες, κυριολεκτικά μας χέζει. Μεταξύ τώρα πάλι βρήκε το καπέλο του, το φοράει πάλι. Πού στο διάλογο το βρήκε, αφού εξαϊλώθηκε πριν λίγο. Απ' τις εκρήξεις, σοβαρά εξαϊλώθηκε. Μπαμ! Να τώρα πάλι δεν έχει καπέλο, έχει τα μαγιά του Einstein. Boing, 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 boing. Αυτό θα είναι το υπόλοιπο βίντεο. Boing, 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 boing. Boing. Τι λέγαμε. Ναι! Boing, 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 boing. Ακόμα να γίνει σπαστικό. Boing, 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 boing. Τι έγινε. Δεν θα σταματήσω. Boing, boing, bam. Είναι μαζόχας, γουστάρει τον πούνο, δείτε. Σκάει το TNT δίπλα του και αυτός που γελάει. Έχει ανοσία στα TNT. Τα γουστάρει. Πέθανα. Είμαι τόσο νεκρός που δεν είμαι νεκρός. Go, go, my gadget's βούρα. Bang. Και τώρα απλά χορεύει πάνω από το νεκρό πτώμα. Σας γάμισα όλους, είμαι ο Crash. Και απλά παρατάει το πτώμα, ξέρω εγώ εκεί πέρα.
Την επόμενη μέρα ο Crash συνελήφθη από τον τύπο από το LA Noir και στη δίκη του αποφασίστηκε πως η ποινή του θα είναι εκτέλεση. Γι' αυτό δεν βγήκε ξανά κανένα ένα καλό Crash Bandicoot παιχνίδι σε PlayStation 2. Τα λέμε στο Part 3 ή 2. Εξαρτάται ποιο είναι το επόμενο.